Καλημέρα, Ρενά. Καλημέρα, κύριε Σουκή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αν και μία μέρα ετεροφανής μέρα. Σήμερα, 3η 2 Μαΐου 2017. Καλό μήνα, φυσικά. Ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, μετά την εργατική ερωτηματικό πρωτομαγιά. Και είμαστε και πάλι εδώ. Η καθημερινή εκπομπή, το σχόλιο της ημέρας, με τον Ντένι Καμαρίδη, μέσα από τον Live 92 και NFM. Σε ζωντανή μετάδοση από το frankywebradio.gr και να είμαστε λοιπόν και πάλι να τα ξαναπούμε μετά από μια μικρή ανάπαυλα τριών ημερών. Πολλοί κόσμος γιόρτασε την Πρωτομαγιά με την έννοια της Άνοιξης, δηλαδή καλωσόρισε τον τελευταίο μήνα της Άνοιξης στην εξοχή με τα γνωστά παραλυκόμενα και κάποιοι λιγοστοί τίμησαν την εργατική Πρωτομαγιά. Εξού και αργία φυσικά, μάλλον δεν είναι αργία, ήταν απεργία κανονικά, αλλά παρόλα αυτά, έτσι όπως γίνουν τα πράγματα, αμφιβάλλω αν υπάρχουν κάποιοι ακόμη και από τους λεγόμενους συνδικαλιστές, γιατί πραγματικοί συνδικαλιστές πλέον ψάξε βρες, που να βιώνουν το περιεχόμενο αυτής της ημέρας. Όπως είχαμε πει και την περασμένη εβδομάδα, είχαμε δημοσιεύσει και στην εφημερίδα μας, είχα πει και στις εκπομπές μου, ήταν μια ακόμη πρωτομαγιά για κλάματα, εννοώντας την εργατική πρωτομαγιά. Όλα τα έχει μαριωρεί που λέμε, τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις, που αν μαζευόταν και τρεις μαζί, δηλαδή εργατικό κέντρο αδεδί η μία, το πάμε του κουκουέ η άλλη και η λαϊκή αντίσταση η τρίτη, και οι τρεις μαζί δεν κάνανε μισή κανονική που θα έπρεπε να ήταν. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε εντελώς να σταματήσουν αυτές οι εκδηλώσεις. Γιατί προσβάλλουν ουσιαστικά και το περιεχόμενο της ημέρας και τη μνήμη των εργαζόμενων που έδωσαν τους αγώνες και τις μάχες τους και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έδωσαν αγώνες για να τα αποκτήσουν και να τα απολαύσουν βέβαια και οι επόμενοι. Έχω κάνει μια απλή έτσι συλλογιστική ότι και μόνο οι διοικήσεις των σωματείων, των πρωτοβάθμιων σωματείων να συμμετείχαν σε όλα αυτά τα συνδικαλιστικά όργανα και τις φορείς, θα ήταν τουλάχιστον διπλάσιοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επαναλαμβάνω, στην Ξάνθη έγιναν τρεις διαφορετικές, όχι μόνο στην Ξάνθη, σε όλη την Ελλάδα. Ξεχωριστά η μεν, ξεχωριστά η δε, ξεχωριστά και η δε. Τώρα από εκεί μετά αναρωτιόμαστε γιατί απαξιώνεται από μόνο το συνδικαλιστικό κίνημα. Γιατί αυτό απαξιώνεται δηλαδή και γιατί απαξιώνουν το ίδιο το κίνημά τους οι ίδιοι συνδικαλιστές. Αν πάρουμε την πορεία του συνδικαλιστών, ιδιαίτερα των μεγαλόβαθμων, θα καταλάβουμε για ποιο λόγο. Και δεν ήρθε μόνο αυτό. Στις πορείες ήταν και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κυβερνητικοί βουλευτές, οι οποίοι φωνάζαν απέναντι σε ποιον. Δηλαδή, ρε παιδιά, μην του παραξευθυλίζουμε το Μουχαμπέτ. Δηλαδή, πάτε να φωνάξετε απέναντι σε ποιον. Αφού εσείς θα είστε αύριο, αυτοί που θα πάτε να ψηφίσετε τα αντεργατικά μέτρα ή τα μέτρα που θα εξαθλιώσουν τον κόσμο έναντι των συμφωνιών και των μνημονίων. Δηλαδή, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Φαντάζεστε λοιπόν ένας ο οποίος έχει τη δύναμη ή τη δυνατότητα, αν θέλετε, της θεσμικής παρέμβασης για να αλλάξει το πράγμα, να πάει από το κακό στο καλύτερο. Βγαίνει λοιπόν και φωνάζει. Παίρνει και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, γαρίφαλο, δεν ξέρω πιο φθηνά ποια είναι, τα γαρίφαλα τώρα έτσι. Λοιπόν, το πάει και στο μνημείο του καπνεργάτη. Αυτός εντάξει είναι κυβερνητικός βουλευτής. Και φωνάζει όχι στα αντιλαϊκά μέτρα, όχι στα αντεργατικά μέτρα, όχι στην φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, όχι συντάξεις φτώχειας και πείνας. Ρε παιδιά, και την επόμενη πάει στη Βουλή και τα ψηφίζει. Θα τρελαθούμε τελείως. Άρα θα πείτε, Κράμερ εναντίον Κράμερ. Βγαίνει εκεί πέρα και φωνάζει. Γιατί άμα θα φωνάζει ο άνθρωπος μια ζωή. Ξέχασαν ότι είναι στην κυβέρνηση τώρα. Ξέχασαν οι άνθρωποι ότι κυβερνούν. Ρε βουλευτάδες, κυβερνάτε τώρα. Κυβέρνηση είστε, δεν είστε αντιπολίτευση. Πάτε και φωνάζετε εναντίον ποιου. Εναντίον της αντιπολίτευσης. Μην τρελαθούμε. Εναντίον της Ευρώπης και των δανειστών. Μα εσείς συμφωνείτε μαζί.
και εσείς θα ψηφίσετε αύριο αυτά που συμφωνήθηκαν. Ρε παιδιά, σταματήστε το δούλεμα. Εντάξει, εξουσία είστε. Αλλά σταματήστε το δούλεμα. Μη μας δουλεύετε άλλο. Φτάνει. Νησάφια. Και τι σύμπτωση, ε. Την ίδια μέρα της ενεργής πρωτομαγιάς, ξημερώματα της επομένης, επέρχεται και η συμφωνία υπολοιπόθητος και από δύο τα πράγματα παραμένει στην εξουσία ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας και η παρέα του, παραμένουν στην εξουσία και στην κυβέρνηση και βλέπω ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και είναι το αφήγημα, όπως λένε και οι Σιριζέοι, τι γίνεται. Από όντες κι αυτοί. Άλλη ιστορία. Πανταχού από όντες. Έχουν παρκάρει μπροστά κάτι μούρες ανθυγιεινές για, πώς το λένε, για βιτρίνα. Καλά και ο Μητσοτάκης, ε, καλά. Επιλογές του Μητσοτάκη. Χέσε μέσα. Άσε να πάνε στην ευχή της Παναγκάς, δεν πω τίποτα άλλο δηλαδή. Έχει παρκάρει κάτι μούρες που διώχνουν τον κόσμο, αντιπαθητικές, πρώτες θέσεις πάντοτε, εκεί, σε κάτι ιστορίες, κάτι εκδηλώσεις. Δεν αναφέρουμε στην ομαρχία εκεί, έτσι. Μιλάω γενικότερα ποιοι είναι οι μούρες της Νέας Δημοκρατίας πλέον και έχουν διώξει όλο τον κόσμο. Έχουν διώξει όλο τον κόσμο. Παρουσία μηδέν. Πουθενά. Πουθενά. Μόνο οι μερίδες των 10 ανθρώπων, των 15. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο καθένας σας αναλάβει βέβαια και τις ευθύνες του. Απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στο κόμμα που εκπροσωπεί, απέναντι στην κυβέρνηση, ό,τι εκπροσωπεί ο καθένας. Οι μεν μας δουλεύουν χοντρά, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μας δουλεύει πολύ χοντρά, παιδιά. Πολύ χοντρά. Η δε Νέα Δημοκρατία κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό της. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να χάσει τα ποσοστά τα οποία της έδωσε ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Ό,τι είναι δυνατόν. Από εκεί και μετά κόψε φάτσα που λέμε και βγάλει συμπέρασμα. Αυτά συμβαίνουν. Επέρχεται λοιπόν η συμφωνία. Ποια συμφωνία? Την ίδια στιγμή έβγαλε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης για την πρωτομαγιά την εργατική και έλεγε, τα ντερά το έλεγε γι' αυτός. Τα ντερά το έλεγε. Ξέχασε κι αυτός ότι είναι κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, το ξαναλέω. Και έλεγαν οι άνθρωποι, και έλεγαν εκεί πέρα και φώναζαν. Τουλάχιστον αυτοί ήταν και παρόντες. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Να είναι η κυβέρνηση η οποία αποφασίζει δια του κόμματος και των βουλευτών της παρόντες στην εργατική πρωτομαγιά που φωνάζουν υποτίθεται εναντίον της κυβέρνησης και να απουσιάζει η αντιπολίτευση. Ρε παιδιά, δεν είναι κάπως αυτό? Να μην φωνάζει κανένας την αντιπολίτευση και να φωνάζει η ίδια κυβέρνηση στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάπως? Όχι, ε. Α, καλά, εντάξει. Καλά, ρε παιδιά, εντάξει. Αν δεν είναι, κανένα πρόβλημα. Και επήλθε λοιπόν η συμφωνία 5.681 το αφορολόγητο. Ακόμη ηχούν στα αυτιά μου 8.800. Θα τον κατέβαζαν από τα 12.000 στα 8.800 και γινόταν πανικός. 5.681! Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Από 6 έως 8 εκατοστάρικα μέσον όρο για κάθε οικογένεια επιπλέον φορολόγηση. Από 6 έως 8 εκατοσταράκια. Που σημαίνει σχεδόν, όχι σχεδόν, περισσότερο από ένα μισθό. Ετησίως επιπλέον φορολόγηση. Μόνο αυτό. Τώρα να πάμε και στα άλλα. Και αυτά όλα προς χάρη της συμφωνίας. Βεβαίως μαχαίρι στις επικουρικές δεν το συζητάμε. Καλά ρε μπαγλαμάδες, λέει ο άλλος τώρα. Εγώ πλήρωνα μια ζωή επικουρική. Όπως πληρώνω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή για τους δημοσιογράφους μου. Πληρώνω επικουρική. Οι άνθρωποι αυτοί δεν την πάρουν ποτέ. Γιατί πληρώνω τότε? Μαχαίρι, λέει, στις επικουρικές. Πολλά παίρνετε. Ρε μπαγλαμάδες, τα πληρώσαμε. Αφού τα πληρώσαμε και οι εργοδότες τα πληρώσαμε και οι εργαζόμενοι τα πλήρωσαν, γιατί δεν θα τα πάρουν οι άνθρωποι αυτοί? Μαχαίρι, λέει, έτσι. Αποφασίσαμε και διατάξαμε δημοκρατικά. Μαχαίρι υποκορικές. Δηλαδή, ότι ήταν δηλαδή το καϊμάκι που λέγαμε για να μπορεί να επιβιώσει κάποιος. Μαχαίρι στα ΕΚΑΣ, μαχαίρι υποκορικές, 5.681 το φορολόγητο και φυσικά νέα μνημόνια. Ε. Οι νόμοι, λέει, που υπέρχονται είναι 4 μνημόνια, 128 σελίδες που θα ψηφιστούν ως ονούπος στη Βουλή.
θα ψηφιστούν και από αυτούς που φόραζαν την πρωτομαγιά. Και το χειρότερο όλων, θα βγει σήμερα πάλι με ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, δεν μιλάμε για την αντιπολίτευση, κοιμάται. Αφήστε να δει, κοιμάται. Τα λέμε κοιμάται, κοιμάται όρθια και ξενοδοχείο πληρώνει. Λοιπόν, η κυβέρνηση θα βγάλει τώρα ο κυβερνητικός ΣΥΡΙΖΑ και μια ανακοίνωση και θα πει καταφέραμε να προχωρήσουμε να πάμε σε συμφωνία, ανοίγουν πλέον διάπλατα οι πόρτες μπροστά μας, έτσι, θα πει ότι σώσαμε τα εργασιακά τρομάρα τους και όλα καλά, όλα ωραία, αλλά κανένας να μιλήσει για όλα αυτά τα οποία δώσαμε για να πάμε σε συμφωνία. Και θα μου πείτε, καλά κάναμε, τα δώσαμε, αφού και η αντιπολίτευση πίεζε να πάμε σε συμφωνία, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, ό,τι μας είπαν, τα δώσαμε. Και καλά κάναμε. Τώρα, το μπουγιορντί που θα έρθει, όχι μόνο το φορολογικό, αλλά και όλα αυτά τα οποία τα δούμε μπροστά μας, εν είδη νόμων, ξέρετε, μετά τσούζι, όταν τρως καυτερά και έχεις αιμορροίδες, κυρία μου, έτσι, όταν έχεις αιμορροίδες και τρως καυτερό, εκείνη τη στιγμή γουστάρεις το καυτερό, το πικάντικο, το τσίλι. Αλλά μετά από λίγο, όταν πας στην τουαλέτα, λες, πω, τι έκανα και το φάγα, ας πούμε. Όταν πάμε στην τουαλέτα, έτσι, τότε θα δείτε το τσούξιμο. Γιατί τώρα είμαστε μέσα στη χαρά. 12 ώρες λέει έγινε όλο το μουχαμπέτι, υπήρχε συμφωνία και πάμε τώρα στην ψήφιση των νομοσχεδίων. Κυριακές, ποτέ την Κυριακή, ξεχάστε και την Τονία, ξεχάστε και τα τραγούδια και όλα. Και οι Κυριακές θα ανοίξουν, έτσι, γιατί το θέλει Τρόικα και ακόμη περισσότερο η οικογένεια θα καλαρώσει, βέβαια και τα φορολόγητα και όλα αυτά. Βέβαια, για να λέμε του στραβού το δίκιο, υπάρχουν και κάποια σημεία στα αντίμετρα τα οποία είναι αξιόλογα, δεν ξέρω πώς θα τροποποιηθούν. Η φορολόγηση από 29% των επιχειρήσεων λέει θα πάει στο 26% και των ιδιωτών από 22% στο 20%. Τρεις μονάδες για τους μεν και δύο μονάδες για τους δε. Είναι ένα θέμα, ένα θετικό, για να λέμε τα θετικά, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ισχύσει, κατά πόσο θα ψηφιστεί και θα εφαρμοστεί. Ακόμη και έτσι να έχει το πράγμα όμως, όχι ότι αλλάζει και πολύ το μουχαμπίτι, το 29 να γίνει 26, 26% σε επιχειρήσεις είναι πάλι τεράστιο ποσοστό φορολόγησης, υπερφορολόγηση και φυσικά και πάλι παραμένει αποθητικό για νέες επενδύσεις. Έτσι. Ότι είναι μια καλή πρόταση, μια καλή κίνηση, αλλά δεν σώζει την κατάσταση. Αυτά κυρίες και κύριοι που συνέπεσαν να είναι την ημέρα της Πρωτομαγιάς, την οποία βέβαια ο περισσότερος ο κόσμος τούτος και κατάλαβε, παντζετούλα, λουκανικάκι, special, παντσέτα, πώς το λένε, κοψίδι, κάποιες σαν και σούβλες, γέμιση παραλία και ο κόσμος το διασκέδασε αρκούντος. Αυτά λοιπόν συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής Πρωτομαγιάς. Πρωτομαγιά εργατική για κλάματα, αλλά στα σουβλάκια και στα κοψίδια πολύ καλά. Τώρα, πάμε παρακάτω. Θα μου πείτε εσείς τι έκανες. Εγώ τι έκανα. Μα πλάκα κάνετε. Κοψίδια. Το λέω μετά λόγω γνώσεως. Κοψίδια. Ήρθα κάτι παντσετούλες, κάτι πεταλάκια εκεί πέρα. Πού να πάω. Πού να πάω. Στο εργατικό κέντρο να ακούσω ποιον. Ποιον να ακούσω. Να ακούσω τους συνδικαλιστές αυτούς. Να μου λένε τι. Πού είναι καθημερινά. Πού είναι στα πρωτοβάθμια σωματεία. Που υπάρχουν προβλήματα. Να μου πούν τι. Να ακούσω, να δω τον Τζεϊμπέκ Χουσίν να βάζει κόκκινο γαρίφαλο στο μνημείο του καπνεργάτη και να πηγαίνει μεθαύριο να ψηφίσει τους νόμους. Μα πλάκα μου κάνετε. Λουκανικάκι πέταλο, special. Special και καυτερό. Και δεν έχω και μωροίδες. Για να είμαστε εξηγημένοι δηλαδή. Ή τρελαθούμε τελείως. Για να φανταστείτε ότι ως εργοδότης πιο πολύ ανησυχώ για τους εργαζόμενους από ότι εργαζόμενοι. Θα πείτε όλοι εργαζόμενοι είμαστε. Όλους την ίδια μοίρα μας περιμένει, η ίδια τύχη μας περιμένει όλους. Αλλά δεν το έχουν πάρει πρέφα ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω, πάμε σ' άλλα. Ολοκληρώθηκε και το τρίμερο φεστιβάλ Ξάνθη Πόλης Ονείρων. Πολύ ωραίο. Εκπληκτικό. Συγκινητικό. Παιδάκια, μαθητές, μαθήτριες. Μιλάμε για μουσική παιδεία. Εκπληκτική δουλειά και των εκπαιδευτικών. Και το γονιό που τα συνόδευσαν. Μπράβο!
Μπράβο, μπράβο! Αλλά ρε παιδιά, ποιος το ξέρε. Δηλαδή ποιος το ξέρε, ποια έννοια, το λέμε κάθε μέρα. Πού ήταν ο κόσμος? Πού ήταν ο κόσμος? Όλες οι εκδηλώσεις ήταν άδειες. Ήταν μόνο τα παιδιά που τραγουδούσαν, εγώ αισθάνθηκα άσχημα να σας πω την αλήθεια. Τα παιδιά που τραγουδούσαν και οι συνοδοί, οι καθηγητές και γονείς. Πού ήταν ο κόσμος της Ξάνθης? Δεν έχει γίνει συνείδηση ακόμα. Αν και ο τρίτος μεγαλύτερος πολιτιστικός θεσμός, δεν έχει γίνει συνείδηση ακόμα. Τώρα, κάτι γιορτές νεολαίας που ξεκινάνε τώρα και τα λοιπά, αφήστε αυτά, ρε Πασχαλή Λίρατζη. Αφήστε. Κάντε τρεις οργανώσεις, διοργανώσεις και καλές και αφήστε τώρα τα πασάλιματα. Έτσι. Κρίμα τέτοια δουλειά και να μην έχει τουλάχιστον ένα ακροατήριο 1.000-2.000 ανθρώπων. Τουλάχιστον. Ή να μην γεμίζουν οι διάφορες παραστάσεις που γινόταν σε σοκάκια, σε δρόμους κτλ. Κτλ. Κρίμα. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει το κέντρο πολιτισμού και να δουν τι δεν έγινε σωστά στα πλαίσια της προβολής. Και δώστε και κανένα φράγκο, ρε παιδιά, στην προβολή. Έτσι. Όταν είναι αλλού και αλλού, εντάξει, αλλά και η προβολή εδώ, τα μέσα θα κάνουν πιο συστηματική δουλειά. Ό,τι κάνουμε, μόνοι μας το κάνουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, για να πει κανένα τώρα ότι ζητάω φράγκα, έγινε, μιλήσαμε όλοι, γράψαμε όλοι, αναφερθήκαμε όλοι, όλοι συνάδελφοι. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Άρα δεν έχει γίνει συνειδητοποίηση ακόμα του Ξανθιώτη μετά από τόσα χρόνια ότι αυτός ο θεσμός είναι ο τρίτος πολιτιστικός θεσμός που μπορεί να μην έχει σουβλάκια και ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο που έχουν η παλιά πόλη και τα καρναβάλια, αλλά έχει ποιότητα. Και μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι αυτοί που φωνάζουν για ποιότητα, για ποιότητα που έλεγε και εγώ, έξω από εδώ, Σημίτης, ήταν απόντες. Αυτοί που λένε για φλωρινοκατινιώτιδες, για τη τραγική σκηνή και τα λοιπά και φωνάζαν, θέλαν ποιότητα, δεν τους ήταν πουθενά. Ορίστε, ποιότητα. Πάντως ήταν ευχής έργο. Και για την Ξάνθη που γέμισε, τα κονόμησαν τα καταστήματα, μην ακούω γκρίνιες, έτσι μην ακούω μόνο γκρίνιες, τα κονομήσατε. Και αναφέρομαι πάντα σε εκείνους που κονομάν από την επισκεψιμότητα, περισσότερο, έτσι, snack bar, καφενεία, όπως το λένε, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία φυσικά, εκεί στην κεντρική πλατεία που ξεσκίσαν και καλά κάνανε και μπράβο και μαγιάδους και μακάρα να γίνεται έτσι. Αλλά μέχρι εκεί, πού ήταν ο κόσμος. Κρίμα. Άρα λοιπόν εδώ κάνω μια αυτοκριτική για τους Ξανθιώτες. Και όχι γιατί φταίνε αυτοί, αλλά γιατί φταίνε αυτοί που δεν φρόντισαν να γίνει συνειδητοποίηση, συνείδηση αυτός ο θεσμός και φυσικά σε εκείνους που πέρονται ότι είναι ποιοτικοί και ότι εκφράζουν το ποιοτικό κομμάτι της κοινωνίας και ήταν και φυσικά απόντες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαβάζω κυρίες και κύριοι, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μάλιστα, είναι αυτό που προτείνει, κάνει μελέτες, και προτείνει τις αλλαγές στα διδακτικά βιβλία, τα προσαρμόζει σύμφωνα με τις εποχές. Λες και είναι μόδα. Λες δηλαδή και τα ιστορικά μας βιβλία είναι μόδα. Ας πούμε, βάζεις ένα εμπριμέ τώρα το, την άνοιξη που φοριέται, είναι της μόδας τα εμπριμέ, κύριε μου, ξέρετε έτσι. Τα λουλουδάτα αυτά, ναι. Λοιπόν, το χειμώνα θα φορέσεις ένα παρτό από εδώ, ξέρεις. Το αλλάζει. Την άνοιξη, ξέρω εγώ, το φθινόπωρο βάζεις κάτι άλλο κτλ. Έτσι κάναν και τα βιβλία της ιστορίας. Το επιτρέψτε να μην το καταλαβαίνω. Δηλαδή, η ιστορία πρέπει σαν και καλά να αλλάζει κάθε φορά που έρχεται άλλη κυβέρνηση και μάλιστα αριστερή. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Προτείνω τώρα καθηγητάδες, καθηγητάδες, πληρώνουμε αυτούς. Τους μπαγλαμάδες πληρώνουμε. Για να αλλάξουν, λέει, η διδασκαλία της ιστορίας. Αλλάζουμε τη διδασκαλία των θρησκευτικών, αλλάζουμε τη διδασκαλία της ιστορίας. Αυτό γίνεται μόνο εδώ, στη χώρα με την πιο πλούσια ιστορία. Και βάζω, λέει, τον εμφύλιο, τον παρουσιάζει τώρα ο προτείνουν καθηγητής, τέλος πάντων. Τον εμφύλιο του βάζει για επανάσταση. Μοναδική επανάσταση του 20ου αιώνα ήταν ο εμφύλιος παραγμός. Οι μαύρες σελίδες, δηλαδή, που όλοι θέλουμε να ξεχάσουμε, τις ανάγκες επανάσταση αυτής. Στη συνέχεια, τι λέει, λέει και άλλα πράγματα. Λέει, θα πρέπει να αναφερθούν στην ιστορία οι ομότητες του ελληνικού στρατού.
Ο ελληνικός στρατός λέει που έσφαξε, ας πούμε, όταν έφυγε από τη Σμύρνη, που έσφαξε τους Τούρκους. Ωραία, παιδιά, δεν το λένε για τα τουρκικά βιβλία, για τα ελληνικά βιβλία το λένε. Και μετά βάζουν και μια σφήνα για τα Σκόπια ως Μακεδονία. Μπορώ να καταλάβουν αυτοί οι καθηγητάδες αυτοί. Τα τέρατα μόρφωσης εννοώ. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε αυτές τις αιμονές, λέει, αιμονές για τη Μακεδονία, να μην αφήνουμε τους Σκοπιανούς να λέγονται Μακεδόνες, ρε παιδί μου. Όχι, κυρία μου, δεν είναι Μακεδόνες. Δεν είναι Σκοπιανοί καθηγητές. Έλληνες, είναι Έλληνες. Και ενδεχομένως από τη Μακεδονία. Οι οποίοι προτείνουν μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, παρακαλώ, την αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας και συνδασκαλία. Και λένε μάλιστα ότι η Ρεπούση λίγα έγραψε για το συνωστισμό. Ναι, με συνωστισμό η σφαγή των Ελλήνων, αλλά έπρεπε να γράψει εκτός από τον συνωστισμό και για τις σφαγές που έκαναν οι Έλληνες. Του πιάσατε. Καμένε! Πού σε ρε! Πάνω, πανούλι, τι έγινε ρε! Κόκκινες γραμμές! Τι έγιναν, ροζ έγιναν! Ξεθόριασαν, τι έγιναν! Εσύ υποτίθεται εκεί είσαι για να ξεσορροπείς την κατάσταση. Τι έγινε για! Ε! Άντε, εντάξει. Θα δούμε τώρα. Θα μας πούν κι άλλα. Έτσι, θα μας πούν κι άλλα. Μετά τη Ρεπούση, έχουμε πολλούς ακόμη, οι οποίοι πληρώνονται για να αλλάξουν τη διδασκαλία στην ιστορία μας, στα θρησκευτικά μας, να εισάγουν νέα μαθήματα για τριγωνικές οικογένειες, για παρένθετους γονείς. Όλα αυτά τα καλά, ρε παιδιά, που είναι προοδευτικές αντιλήψεις τώρα. Να λέμε. Μείναμε πίσω τώρα. Εμείς οι αναχρονιστικοί, οι παροχημένοι, οι σκουριασμένοι τώρα. Οι οικογένειες τώρα με μπαμπάκι, με μαμάκι, με παιδιά. Τι χαζά είναι αυτά. Ιστορία τώρα που να δείχνει τώρα τους άθλους και τους αγώνες των Ελλήνων που έξα το αίμα τους. Τι βλακείς να αυτές. Έτσι. Βάλε εκεί πέρα τα αντίθετα. Ανοιχτά μυαλά, προοδευμένα μυαλά, κυρία μου. Έτσι. Συνεχίζω. Εδώ είμαστε. Θέλω να θίξω και ένα θέμα, κυρίε και κύριοι, που παίζει τελευταία και αφορά την Ξάνθη, αφορά ένα από τα τελευταία πνευμόνια που υπάρχουν ακόμη, και αναφέρομαι σε κάτι. Εδώ πάμε φυρί-φυρί να κλείσουμε όλα τα μαγαζιά. Το απόλυτο αλαλού. Ήρθε ο Σαββίδης, την έσωσε τη ΣΕΚΑΠ, την έστησε και τη δουλεύει, έχει 170 οικογένειες που τρώνε ένα κομμάτι ψωμί, και προσέξτε, με μισθούς που θα ζήλευαν πολύ ακόμη. Έτσι. Δηλαδή, με μισθούς που είναι για τη βιομηχανία από τους καλούς. Εντάξει. Έκανε περικοπές, αλλά πολλοί έχουν μείνει με πολύ καλούς μισθούς. Είναι ένα πνευμόνι λοιπόν οικονομικό αναπτυξιακό, το οποίο βάλθηκαν πάλι να το κλείσουν. Και εδώ παίζει ένα περίεργο ρόλο και ο Μητσοτός, ο Κυριακούλης, ο οποίος έχει προσωπικές κόντρες με τον Ιβάν Σαββίδη. Τον κυνήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, που θέλανε να δώσουν το μαγαζί σε Τούρκους. Δεν του κάθισαν καλά, δεν τους κάθισε καλά ο Σαββίδης. Τον κυνηγήσανε, τον καταγγείλανε. Για τις μηχανές, όχι για το ένα και για το άλλο. Στήθηκε ο άνθρωπος, έκανε το μαγαζί, έβγαλε την παραγωγή, πληρώνει κανονικά τους υπαλλήλους, τους μισθωτούς του, τους εργαζόμενους. Και έρχονται τώρα να θυμηθούν το πρόστιμο των 38 εκατομμύριων που βάλαν σε προηγούμενες διοικήσεις. Οι οποίες όμως όταν σύρθηκαν στα ποινικά δικαστήρια θωθήκαν. Και έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης να πει όχι στην τροπολογία για τα πρόστιμα τα οποία σαφώς είχαν να κάνουν με τις ΕΚΑΠ. Γιατί αυτός έχει προσωπική κόντρα με τον Ιβάν Σαββίδη. Το γεγονός ότι θα πάει για φούντο δεν το συζητάμε. Αν του ρίξουν 38 εκατομμύρια πρόστιμο, μα είναι ηλίθιος ο άνθρωπος να καθίσει να του δουλέψει στο μαγαζί. Θα το κλείσει. Δεν το κάνει. Το κρατήσει ανοιχτό με 38 εκατομμύρια παλιές αμαρτίες αλωνών που υποτίθεται οι ίδιοι αθώθηκαν. Θα τις πληρώσει ο επόμενος. Αλλά γιατί λέει εδώ η Νέα Δημοκρατία για τη συμπεριφορά του Κούλη. Ποια είναι η θέση σας, ρε παιδιά, να μας πείτε. Τον ξεσκίσαν τον άνθρωπο οι Σιριζέοι τότε. Τον ξεσκίζετε τώρα κι εσείς. Τελικά ένα μαγαζί υπάρχει. Ξέρω εγώ, 10 υπάρχουν όλα και όλα στην Ξάνθη. 10 δεν υπάρχουν άλλα. Αυτά είναι. Από τα 1000 έμειναν 10. Και πάτε τα κλείστε και αυτά. Τι παίζει τελικά. Οι προσωπικές ίντριγκες και οι κόντρες μεταφέρονται σε επίπεδο τέτοιο.
Γι' αυτό λέω, αυτοί κάνουν αντιπολίτευση στον εαυτό τους. Αυτοί κάνουν αντιπολίτευση στον εαυτό τους, δεν κάνουν στην κυβέρνηση. Γι' αυτό, δεν ξέρω, πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βάλουν μυαλό. Και οι μεν και οι δεν, που έλεγε ένας φίλος μου. Να το δούμε όμως. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, δεν έχω κάτι καλό να σας πω. Α, το μόνο καλό που βγήκε από αυτή τη συζήτηση, τέλος πάντων, αυτόν τον μονόλογο, ήταν τα κοψίδια και τα πεταλάκια που χτυπήσαμε χθες στη Φουφού. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε τουλάχιστον αυτά να τρώμε και τον άλλο μήνα και τον παράλληλο, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα, λίγο δύσκολο το κόβω ακόμη και αυτό. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Πάντα έτσι ψηλά το κεφάλι και με αισιοδοξία, άσχετα με το τι γίνεται γύρω μας, τουλάχιστον να μην μας λείψουν αυτά και φυσικά να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε γεροί αύριο γύρω στις 11.30 να τα ξαναπούμε. Γεια σας.